Θα μιλήσουμε για τον Patrick Vaughn, έναν άνθρωπο που τον ξέρει πάρα μα πάρα πολύ καλά και ήταν από τους πρώτους που τον γνώρισαν όταν ήρθε από την Πορτογαλία και δεν είναι άλλος από τον Πάπο τον Χριστοδούλου, τον Κύπριο τεχνικό που είχε ο Patrick Vaughn στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Coach, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε καλά? Ναι, μια χαρά είμαι. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς. Και μάλιστα από ό,τι μας πληροφορήσατε όταν κλείναμε το ραντεβού, δεν είστε στην Κύπρο, σας πετυχαίνουμε στην Πορτογαλία σε ένα εκπαιδευτικό κατά κάποιο τρόπο ταξίδι. Παρακολουθείτε προπονήσεις, θα δείτε και τον τελικό κυπέλου στην Πορτογαλία. Συνεχώς αυτό που λέμε για τους προπονητές, η επιμόρφωση δεν σταματάει ποτέ. Ναι, το συνηθίζω, αυτό είναι αλήθεια και όποτε βρίσκω χρόνο και μπορώ το κάνω διάφορα ταξίδια τα οποία συνδυάζω με κάποια σεμινάρια προπονητικής, κάποιες προπονήσεις και ταυτόχρονα βλέπω και τι γίνεται με τα παιχνίδια, με παίχτες και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει καθημερινά να είσαι ενήμερος. Mm-hmm. Και για να μπορείς να ξέρεις ποια θα είναι η επόμενη σου μέρα ή κίνηση. Mm-hmm. Σας είναι πάρα πολύ γνώριμος και ο λόγος που σας καλέσαμε είναι αυτός, ο Patrick Vaughn, ένας παίκτης τον οποίο εσείς το γνωρίσατε πριν κάποια χρόνια, για την ακρίβεια του καλοκαίρι του 2011, αν δεν κάνω λάθος, όταν τον είχατε πάρει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ στην Κύπρο, ερχόμενος από την Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος τότε. Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εκείνο το διάστημα, mm-hmm, όταν έκανα διάφορα ταξίδια και παρακολουθούσα κάποιους παίχτες, ήταν ένα παιδί το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, τον αγωνιζόταν σε μια ομάδα γάμα κατηγορίας της Πορτογαλίας. Mm-hmm. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήθελε πάρα πολύ να βγει εκτός Πορτογαλίας, να παίξει σε πιο καλό επίπεδο ομάδας, γιατί θα ερχόταν στην ΑΕΛ τον τότε καιρό. Mm-hmm. Και φυσικά παρακολουθώνταν στον καναδιό παιχνίδια που τον έχω δει, μου έχει κάνει εντύπωση ότι αυτό το παιδί, αν δούλευε όπως εμείς πιστεύαμε, θα είχε μέλλον και θα μας έδινε αυτά που πιστεύαμε. Mm-hmm. Και πράγματι, mm-hmm, ήταν ένας παίχτης πρώτα απ' όλα άριστος χαρακτήρας, ένα πολύ καλό παιδί και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος για μένα δίκαια έκανε αυτή τη φοβερή σεζόν το 2011-2012. Ναι. Και εκεί που τον πιστέψαμε και πραγματικά στη συνέχεια πήγε μεταγραφή στο εξωτερικό σε μια ομάδα, δεν κάνω λάθος αν θυμάμαι καλά, στη Γεωργία και πήρε και λεφτά η ομάδα. Στη Δυναμό Τυφλίδας, ναι. Και στη συνέχεια στο ελληνικό πρωτάθλημα και πραγματικά πίστευα ότι στην Λαμία που ήταν προηγουμένως, mm, ότι θα έπαιρνε φανέλα βασικού και θα έπαιζε αρκετά παιχνίδια, αλλά εντάξει αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τι ήταν αυτό που είχατε διακρίνει, coach, τότε εκείνο το καλοκαίρι, να τον παρακολουθήσετε σε κάποια παιχνίδια? Έπαιζε σε κάποια στην ομάδα την Κοβιγιά, νομίζω, μια μικρή ομάδα και στην Πορτογαλία. Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε το ενδιαφέρον και είπατε να τον αποκτήσετε? Εντάξει, καταρχήν γυρεύαμε ένα forward ο οποίος να ήταν περιοχής και ταυτόχρονα είναι ένα παιδί το οποίο, εκτός από φοβερό σκρινάρισμα που έχει σαν παίχτης και στα τετράγωνα, υπάρχει και είναι ένας παίκτης ο οποίος διαθέτει και ταχύτητα. Mm-hmm. Και ήταν ένας συνδυασμός, φυσικά και το σωματότυπος του είναι πολύ καλός και στον αέρα, στο κεφάλι. Mm-hmm. Μας συνδυάζει αρκετά πράγματα και φυσικά εκείνο τον καιρό ήταν και το πάτσετ της ομάδας, το οποίο για μας ήταν όλα ένα πακέτο, το οποίο το πήραμε και δικαιωθήκαμε, γιατί πραγματικά μας είχε κάνει μια φοβερή σεζόν, μας βοήθησε πάρα πολύ να πάρουμε το πρωτάθλημα και μας βοήθησε πάρα πολύ να βγει η ομάδα και στην Ευρώπη, όπως ξέρατε, στο Europa League εκείνο το διάστημα. Ναι. Και μετά το 2011-2012 συνέχισε να κάνει καλή σεζόν. Εντάξει, και πιστεύω εγώ τώρα που έχει κλείσει τον Άρη, γιατί αυτό ήταν αυτό που μου είπατε, mm-hmm, ότι έχει συμφωνήσει με, mm-hmm, την ομάδα του Άρη, νομίζω, mm-hmm, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή και θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Άρη.
Ακόμη τον μνημονεύουν στην ΑΕΛ ΜΕΣΥ. Ήταν νομίζω πάρα πολύ καθοριστική η συμβολή του τότε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ίσως τα τελευταία χρόνια να ήταν η καλύτερη του περίοδος εκεί τότε μαζί σας στην Κύπρο, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνουμε λάθος? Ναι, εκείνη τη χρονιά ήταν μια φανταστική χρονιά για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα για τον ΒΟΟΥ, γιατί έχει πετύχει καθοριστικά γκολ και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και το 11-12, γιατί ήταν εκείνο το διάστημα υπήρξαν 2-3 παιδιά επιθετικοί, οι οποίοι βοήθησαν όλοι. Και εκείνο το διάστημα ήταν και ο Ορλάντο Σα, που ήρθε στην ομάδα, τον φέραμε στην ομάδα, και ο ΒΟΟΥ έκανε αρκετά παιχνίδια. Όπως σας έχω πει προηγουμένως, είναι ένα παιδί το οποίο για να βρεις επιθετικό και να διαθέτει και να έχει όλο το πακέτο και ταχύτητα και σκρινάρισμα και ένα σκοράρι, εντάξει, εκεί το διάστημα εμάς μας έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Και τώρα, επειδή σας έχω πει για αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι, αλλά από ότι τον έχω παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια στη Λαμία, λίγα παιχνίδια που έχει παίξει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιδί που είναι παιδί της ψυχολογίας, είναι παίκτης ψυχολογίας, και αν του δοθεί ευκαιρία και πάρει φανέλα βασικού, θα δώσει πάρα πολλά στην ομάδα του Άρη. Είχατε παίκτη και τον Ούγκο Σόουζα τότε στη Λεμεσό. Τον Ούγκο Σόουζα, τον Πορτογάλο, τον αμυντικό που είναι τώρα στον Άρη, ήταν συμπαίκτες? Ούγκο Σόουζα. Το στόπερ. Μπορεί να ήταν άλλη. Μπορεί να ήταν την επόμενη. Νομίζω, δεν κάνω λάθος, μπορεί να μην θυμάμαι τώρα καλά. Yes. Νομίζω, ναι. Ήταν και αυτός. Ένα παιδί στόπερ. Ναι. Γιατί είναι τώρα στον Άρη και θα είναι καλό, δηλαδή, για τον Βουότη, θα βρει ένα παλιό του γνώριμο και έναν άνθρωπο με τον οποίο μιλάει και την ίδια γλώσσα και θα μπορεί να επικοινωνεί για να προσαρμοστεί γρήγορα. Ναι, αυτό σίγουρα θα είναι καλό για τον παίχτη. Και εντάξει, ναι, σας λέω, επειδή είναι τόσο καλό παιδάκι που δεν θα έχει κανένα πρόβλημα προσαρμογής. Ναι, είναι και έμπειρος πλέον, έχει κλείσει τα 30 του χρόνια. Δεν είναι στην πρώτη του νιώτη, κακά τα ψέματα, έχει και την εμπειρία και είναι αυτό που λέμε ένα θηρίο μέσα στην περιοχή. Ναι, όπως το έχετε πει και σας το είπα και προηγουμένως, έχει φοβερό εκτόπισμα και είναι παίχτης ο οποίος θα βοηθά και τους συμπαίχτες του, γιατί είναι παίχτης του συνόλου και είναι ένα παιδί το οποίο θα έχει και περισσότερες ασίς από ό,τι να σκοράρει. Γιατί σας έχω πει ότι του αρέσει να παίζει με την πλάτη και έχει όλα τα προσόντα να βοηθήσει την ομάδα του Άρη. Ναι, βέβαια. Έρχεται βέβαια και σε μια μεγάλη ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Super League. Αυτό νομίζω είναι και ένα μεγάλο κίνητρο και για τον ίδιο, ασφαλώς. Ναι, φυσικά, σίγουρα. Όταν είναι παιδί που πάντα ήταν σε ομάδες που είχε στόχους και ένα φιλόδοξο παιδί, και αυτό πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο να δώσει αυτά που πρέπει να δώσει. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπες για τον Patrick Vaux και ευχόμαστε έτσι καλή διαμονή εκεί στην Πορτογαλία. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.